την Κατερίνα Μπατζάκη. Έχει κοντά της τον πρόεδρο του Ερυθρού Σταυρού, τον κύριο Αυγερινό, τον κύριο Αντώνη Αυγερινό. Καλημέρα Κατερίνα σε σένα, καλημέρα και στον πρόεδρο. Κύριε Αυγερινέ, καλή σας ημέρα. Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα κύριε. Καλημέρα Νίνα, βρισκόμαστε εδώ στις αποθήκες του Ερυθρού Σταυρού, όπου ο Ερυθρός Σταυρός στην πρώτη γραμμή πάντα για 8η φορά αποστέλει ανθρωπιστική βοήθεια στην Ουκρανία. Και βέβαια υπάρχει πλούσιο υλικό το οποίο έχει συλλέξει από ανθρώπους οι οποίοι προτίθεται να προσφέρουν βοήθεια στους Ουκρανούς. Και ξεκινάει σήμερα. Σωστά κύριε Βιέννη, καλημέρα. Καλή σας μέρα. Κυρία Κασιμάτη, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, συνεχίζοντας ανελιπώς με συνέπεια και συνέχεια την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στους Ουκρανούς αμάχους, αποστέλει σήμερα την 8η ανθρωπιστική του βοήθεια, η οποία θα παραδοθεί μέσα στην Ουκρανία, στις κεντρικές αποθήκες του Ουκρανικού Ερυθρού Σταυρού, θα αποθηκευθεί βεβαίως με ασφάλεια και στη συνέχεια θα παραδοθεί σε τακτές χρονικές περιόδους στον άμαχο πληθυσμό, ο οποίος διαβεί πάρα πολλές δύσκολες συνθήκες. Όταν λέτε μέσα στην Ουκρανία, πού ακριβώς και είναι, πώς περίπου, είναι περίπου 120 χιλιόμετρα μακριά από την πόλη Σιρέτ, που είναι στα σύνορα Ρουμανίας-Ουκρανίας, όπου, όπως είπα, βρίσκονται οι κεντρικές αποθήκες του Ουκρανικού Ερυθρού Σταυρού. Και για μας η διαδικασία αυτή είναι η απόλυτα ασφαλής. Μπορούν οι συμπολίτες μας να είναι απόλυτα σίγουροι ότι το υλικό το οποίο μας παραδίδουν θα διοχετευθεί σε αυτούς που το έχουν ανάγκη με απόλυτη ασφάλεια. Ήθελα δε να τονίσω ότι το σημερινό υλικό το οποίο αποστέλλεται και είναι τρόφιμα μακράς διάρκειας, είναι είδη προσωπικής υγιεινής, είναι εμφιαλωμένο μεταλλικό νερό, είναι γεννήτριες που έχουν μεγάλη ανάγκη, οι άμαχοι στην Ουκρανία. Έχει συλλεγεί κατόπιν έκκλησης του Υφυπουργού Αθλητισμού, του κυρίου Λευτέρη Αυγενάκη, προς όλα τα εθνικά αθλητικά κέντρα της Ελλάδος. Έχει παραδοθεί στα τοπικά περιφερειακά τμήματα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, έχει καταφτάσει εδώ στις κεντρικές αποθήκες του Ερυθρού Σταυρού, έχει γίνει διαλογή, ταξινόμηση, δερματοποίηση και με απόλυτη ασφάλεια, φορτωμένο στα 3 φορτηγά, σε λίγο ξεκινάει για το μακρύ δρόμο. Και αυτό το κύριε οποίο πρόεδρε, θέλω κύριε να τονίσω Αυγερινέ, είναι οι μεγάλες ευχαριστίες μας στους τολμηρούς και αποφασιστικούς οδηγούς μας, στους εθελοντές μας, οι οποίοι δείχνουν ένα υψηλό αίσθημα ευθύνης κατ' επανάληψη σε μια επικίνδυνη περιοχή που δεν ξέρουμε τι μπορεί να συμβεί. Ο Ερυθρός Σταυρός, κύριε Αυγερινέ, είναι οι άνθρωποι του, όλοι εσείς οι εθελοντές, είναι όλα έτοιμα για να ξεκινήσει επίσης, το 8ο κομβόι. Θα ήθελα να τονίσω ότι υπάρχει η κινητή μονάδα υγείας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στα σύνολα Ρουμανίας-Ουκρανίας. Από την πρώτη στιγμή της έναρξης των εχθροπραξιών είμαστε υπερήφανοι, γιατί είμαστε ο μόνος εθνικός σύλλογος που προσφέρει αυτή την υπηρεσία στους εκτοπιζόμενους Ουκρανούς αμάχους. Περίπου 60 κατά μέσο όρο περιστατικά εξυπηρετούνται από την ομάδα μας, νοσηλεύτριες και εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Και πάλι εκεί έχουμε δεχθεί τα συγχαρητήρια της τοπικής κοινωνίας, της τοπικής περιφέρειας κατ' επανάληψη, τεράστιο το έργο που προσφέρουν και είναι προς τιμή όχι μόνο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, αλλά και της πατρίδος μας. Και φαντάζομαι ότι δεν θα σταματήσετε εδώ αυτή την προσπάθειά σας, κύριε Αυγερινέ. Δεν θα σταματήσουμε, θα συνεχίσουμε έως ότου οι άνθρωποι αυτοί έχουν ανάγκη της βοήθειάς μας. Να είστε έχουμε καλά, παραδώσει σας ευχαριστούμε πολύ Οδυσσό, κύριε Αυγερινέ. Ευχαριστούμε και την Κατερίνα Μπατζάκη. Να είστε καλά να προσφέρετε έτσι και να βοηθάτε στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Εμείς τώρα πάμε στην